συνθήκη όπου η ασθένειά της, θα μπορούσαμε να πούμε, της έχει δημιουργήσει έναν ψυχισμό που την φέρνει να λειτουργεί σχεδόν πάντοτε σε μια ονειρόδη κατάσταση, όπως το γράφει στο dream state. Είναι σε μια κατάσταση σχεδόν ονείρου συνέχεια. Αυτό της επιτρέπει, αυτό το πολύ απολαυστικό, να μπαίνει γρήγορα σε ιστορίες που τις καθοδηγεί. Σε αυτό διαφέρει το dream state από το όνειρο. Το όνειρο δεν μπορείς να το καθοδηγήσεις, πάρα πολύ λίγα όνειρα. Ενώ αυτό μπορείς να το καθοδηγείς αρκετά καλά. Βέβαια, δεν τα καταφέρνει πάντοτε, διότι έχει και τα τραύματα της, τα οποία ενεργοποιούνται και αυτά μέσα σε αυτή τη συνθήκη, και τότε έρχονται και συμβαίνουν πράγματα που είναι τρομακτικά για αυτήν. Όμως, έχει μία πάρα πολύ καλή αναφορά η Ιουλία. Η αναφορά αυτή είναι η μητέρα της. Είναι η νεκρή μητέρα. Και θα πω τώρα κάτι που μπορεί να φανεί υπερβολικό. Καλή μητέρα, η νεκρή μητέρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν εννοώ καθόλου ότι είναι τυχερή η ορφανή, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι όταν μία μητέρα είναι νεκρή, βεβαίως δημιουργεί ένα μεγάλο έλλειμμα, αλλά συγχρόνως αφήνει ανοιχτή τη μυθοπλασία να την κατασκευάσει όπως θέλει. Αυτά τα οποία μας διάβασε η Φωτεινή και που προφανώς θα τα πήρατε ως λόγια που της είπε η μητέρα της, για να γράφεις, να γίνεις συγγραφέας, να την πει έξω από το γραφείο του πατέρα, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι έγιναν. Είναι πράγματα που θυμάται η Ιουλία και που δεν ξέρουμε καθόλου αν δεν τα έχει κατασκευάσει η Ιουλία. Τι θέλω να πω? Ότι όταν μπορέσουμε στη ζωή, για μια, τώρα φεύγω από το πυροτέχνημα που είπα προηγουμένως, αλλά όταν στη ζωή μπορέσουμε να αποχωρήσουμε κάπως την πραγματική μητέρα που έχουμε από την μητέρα που έχουμε μέσα στην ψυχή μας, μπορούμε αυτή τη μητέρα που έχουμε στην ψυχή μας να αρχίσουμε να την τροποποιούμε, και σε μεγάλο βαθμό εκεί στηρίζεται και η ψυχοθεραπεία, τουλάχιστον η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία, έτσι ώστε να την κάνουμε μια μητέρα καλή, προστατευτική, η οποία να μπορεί να συναρμόζει και να συναρθρώζει τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ψυχή μας και στο σώμα μας. Έχει λοιπόν η Ιουλία κληρονομήσει ή κατασκευάσει. Μπορεί να είναι μια δημιουργός. Ήδη δηλαδή η πρώτη της συγγραφή της Ιουλίας μπορεί να είναι η μητέρα που έγραψε μέσα της πριν αρχίσει να γράφει λέξεις και κείμενα. Έχει κατασκευάσει λοιπόν μια τέτοια μητέρα, η οποία της δίνει ένα μήνυμα, μια εντολή σχεδόν, να αφηγείται, άρα δηλαδή να της επιτρέπει να κατασκευάζει ιστορίες, και όλοι μας ξέρουμε αυτό πόσο απελευθερωτικό είναι. Της επιτρέπει να γελά, της επιτρέπει δηλαδή, της ανοίγει το χώρο του συναισθήματος και της λέει: εγώ επιθυμώ για σένα να είσαι ένας άνθρωπος που γελά και που μπορεί να κάνει και τους άλλους ανθρώπους να γελούν. Της επιτρέπει και τον έρωτα και την αγάπη, όπως παρατίθεται σε άλλα... και την αμεριμνησία, ναι. Και εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο έβριμα επίσης, που πρέπει να ομολογήσω ότι όταν μου είχες δώσει το χειρόγραφο, είχα πει: τι είναι αυτό, τώρα δεν μου αρέσει, είναι ο πιγκουίνος. Ο πιγκουίνος δεν μου άρεσε. Με ενοχλούσε. Στο είχα πει. Σου είχα πει να τον βγάλεις κιόλα τον πιγκουίνο. Εσύ δεν τον έβγαλες τον πιγκουίνο και νομίζω ότι καλά έκανες. Δηλαδή, ξαναβλέποντας το βιβλίο και μετά όταν εκδόθηκε και τώρα που το ξαναδιάβασα για να έρθω εδώ στη συνάντησή μας, ο πιγκουίνος είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύμβολο, γιατί όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ είναι σύμβολα, έτσι. Είναι μεταφορικές χρήσεις. Πάρα πολύ ωραίο σύμβολο, διότι φέρνει και το ζωικό μέρος, το οποίο λείπει, παραδείγματος χάρη στον πατέρα, ένα ζωικό μέρος με το οποίο η μαμά συνοδεύει την Ιουλία, ένα μέρος το οποίο μπορεί να κινηθεί επίσης και στην ξηρά και στη θάλασσα, ένα ζώο που είναι στο όριο. Και κάτι άλλο μου έχεις πει, το έχεις ξεχάσει. Μπορεί. Όταν η μαμά λέει, με τρυφερότητα αποκαλεί την κόρη πιγκουίνο μου.
Υπάρχει μια τρυφερότητα, αλλά μου είχε θυμίσει ότι ο πιγκουίνος ζει στους πάγους. Υπάρχει δηλαδή αυτό, πάλι το διπλό, η τρυφερότητα που μπορεί να βγαίνει μέσα από πάγους, μέσα από κάτι που παγώνει. Και είναι, δεν ξέρω, κάτι σημαίνει αυτό το... Αυτό έχω συγκρατήσει. Και έτσι είναι βέβαια. Και συγχρόνως είναι και εντελώς μέσα στο πνεύμα του βιβλίου. Εγώ βρίσκω το βιβλίο έχει και ένα πολύ κωμικό στοιχείο. Δηλαδή, αν δεν διαβάσουμε και τις ιστορίες αυτών των ανθρώπων και από τη μεριά την κωμική, νομίζω θα χάσουμε ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου. Ο πιγκουίνος είναι συγχρόνως πάρα πολύ αστείος. Είναι ένας κύριος με φράκο, μου περπατάει με μια δυσκολία. Και νομίζω ότι είναι και έτσι όλο το βιβλίο. Το βιβλίο έχει και ένα μας κάνει συνέχεια το ματάκι, μας κλείνει συνέχεια το ματάκι συγγραφέας, μέχρι που στο τέλος το λέει και πολύ καθαρά, το επικυρώνει, το λέει και μέσα στο κείμενο, αλλά είναι και η τελευταία φράση, η ζωή είναι ένα χωρατό. Δεν θα μπορέσουμε να την βγάλουμε πέρα, αν δεν έχουμε και αυτή την ιδέα στο μυαλό μας. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω και άλλα πράγματα, γιατί η ανάλυση μπορεί να μας πάει πολύ μακριά αν θελήσουμε να πάρουμε τους χαρακτήρες και όχι. Ίσως να μην πω αυτά και αν θέλετε συζητάμε και για τους χαρακτήρες του βιβλίου και για όποια άλλα θέματα σας έχουν και